πάμε να δούμε. Πρώτη κατηγορία είναι τα ανοιγόμενα κουφώματα. Ναι, είναι τα κλασικά κουφώματα αυτά, τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς. Είναι αυτά τα οποία ανοίγουν προς τα μέσα, ναι, και τα οποία μπορούν να πάρουν είτε εξωτερικό ρολό, είτε ένα μπατζούρι. Έτσι. Στους πιο πολλούς τύπους σπιτιών χρησιμοποιούνται αυτά. Μπορούμε να βάλουμε μονή, διπλή ή και τριπλή ανάκληση, με την οποία μπορούμε να τα ανοίγουμε προς τα πάνω, προς τα μπρος, προς τα πίσω. Οπότε ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Συνήθως δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από 2 μέτρα σε πλάτος, γιατί μετά είναι πάρα πολύ βαριά για να ανοίξουν. Άρα λοιπόν, μία δέσμευση η οποία κρατάμε είναι ότι για ανακαίνιση οικίας που έχει του παλαιού τύπου ανοίγματα, συνιστάται ανοιγόμενα κουφώματα και διμερολά. Και λοιπόν, όχι μπατζούρια. Πάμε και στα περιστρεφόμενα κουφώματα, που νομίζω είναι πιο χρηστικά σε όσους θέλουν να αερίζουν ευκολότερα το σπίτι. Ναι, τα περιστρεφόμενα κουφώματα τα βάζουμε και έχουμε μια ιδιαίτερη χαρακτηριστική φωτογραφία. Τα βάζουμε όταν έχουμε μια πάρα πολύ ωραία θέα. Ναι. Και δεν θέλουμε να τη χαλάσουμε με το ενδιάμεσο του αλουμινίου να μπει στη μέση. Δηλαδή για παράθυρα κυρίως, μεγάλα ανοίγματα, τα οποία δεν θέλουμε να μας χαλάσει τη θέα, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να ανοίγουν ούτως ώστε να αερίζεται ο χώρος, χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τα κουφώματα που λέγονται περιστρεφόμενα. Αυτά έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Καθαρίζονται πάρα πολύ δύσκολα. Παρόλα αυτά όμως, όλες οι εταιρείες, όταν το κλείσεις το κούφωμα και το αφήσεις κλειστό, ναι, και πας να το ανοίξεις, έχουν κάποια κουμπώματα στο πλάι και έρχεται και πέφτει όλο από τη ρίζα προς το μέρος σου για να καθαριστεί και το ξαναβάζεις πάνω. Την ανάκληση που λέμε. Μπράβο, δηλαδή, την ανάκληση. Λοιπόν, επόμενη κατηγορία, σειρώμενα κουφώματα. Τα σειρώμενα κουφώματα τα βάζουμε όταν έχουμε κουφώματα πάρα πολύ μεγάλα, όταν είναι πάρα από 2 μέτρα. Είναι οι μεγάλες τζαμαρίες, οι οποίες το καλό κακό τους, το καλό τους είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ολόκληρους τείχους με κούφωμα. Δηλαδή μπορεί το κάθε πόρτα, και αυτή η φωτογραφία η οποία βλέπουμε την έφερα χαρακτηριστικά, είναι 2 μέτρα σχεδόν το κάθε ένα μέρος. Οπότε βλέπουμε 4 μέτρα σχεδόν μία τζαμαρία, η οποία μπορεί εύκολα να συρθεί η μία δίπλα στην άλλη, χωρίς να σκοτεινιάσει ο χώρος και χωρίς να το κλείσουμε το διαμέρισμα. Το μειονέκτημα σε αυτό είναι ότι τα ρολά πρέπει να είναι εξωτερικά, που είναι πολύ άσχημο. Ναι. Οπότε λοιπόν, συνήθως σε αυτές τις μπαλκονόπορτες δεν βάζουμε ρολά. Βάζουμε σκοτεινές κουρτίνες. Συνήθως. Το στυλ των Βρυξελιωτών. Μπράβο, συνήθως. Αν θέλουμε σόνι και καλά να το κλείσουμε, ναι, επειδή δεν υπάρχει χώρος να βάλεις μπατζούρι γιατί είναι σειρώμενα, τότε βάζουμε εξωτερικό ρολό που δεν μας αρέσει και δεν συνίσταται. Έτσι, είναι τα πιο ακριβά από όλα, γιατί έχουν οδηγούς, αν το πάρουμε ακριβό. Και το μεγάλη κούφωμα, επιφάνεια τζαμιού, να φανταστώ. Μεγάλη επιφάνεια τζαμιού, αλλά έχουν και οδηγούς οι οποίοι, όταν το κούφωμα είναι βαρύ, ναι, έχουν και κάποια ροδάκια από κάτω. Οπότε θέλει πάρα πολύ σημαντική καθαριότητα η οδηγή, οι οποίοι σέρνεται πάνω το κούφωμα. Δηλαδή, αυτοί οι οδηγοί έχουν κάποιες τρυπίτσες. Και αυτό το λέμε στους πελάτες σαν tip, ότι ο αλουμινάς σας, για να είναι σωστός αλουμινάς, θα πρέπει στα σειρώμενα, στους οδηγούς κάτω, να έχει κάνει 2 τρύπες. Γιατί όταν μπαίνει το νερό της βροχής, πρέπει να βρίσκει διέξοδο να φύγει. Όταν δεν βγαίνει, αυτό, ναι, ξεραίνεται και με τη σκόνη γίνεται λάσπη. Οπότε έρχεται σιγά σιγά και χαλάει το κούφωμα η οδηγή. Μάλιστα. Πάμε και στις φυσούνες. Οι φυσούνες είναι κάτι το οποίο το έβαλα για να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά της οικίας από την επαγγελματική. Αυτό περισσότερο το βλέπουμε φυσούνες σε καταστήματα, το βλέπουμε πολύ σε καφετέρειες. Σε καφετέρειες. Ναι, βέβαια όμως σε πολυτελείς κατοικίες πλέον το βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά, γιατί το κούφωμα έρχεται και μαζεύει. Τεράστιο πλεονέκτημα της φυσούνας είναι ότι έχουμε ένα open space άνοιγμα, χωρίς να μας δεσμεύει καθόλου το αλουμίνιο. Δηλαδή παίρνουμε σε όλο το μήκος το άνοιγμα. Το βλέπουμε ολόκληρο το άνοιγμα. Το μειονέκτημα αυτού είναι ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Δεν τις βάζουμε ποτέ σε κούτελο σε πάρα πολύ αέρα. Γιατί όταν είναι κλεισμένες έτσι όπως τις βλέπουμε τώρα στην φωτογραφία με τον αέρα, αυτές συνήθως σπανίως στηρίζονται κάτω, στηρίζονται πάνω. Οπότε με τον πάρα πολύ μεγάλο αέρα έχουν προβλήματα στην κατασκευή τους. Μάλιστα. Και πού πάμε? Κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν. Έχουμε και το σταθερό. Έχουμε και το σταθερό, το οποίο σταθερό το χρησιμοποιούμε συνήθως, ναι, όταν έχουμε ένα κάδρο. Όταν θέλουμε να κάνουμε ένα κάδρο. Μάλιστα. Το σταθερό αυτό είναι και αυτό διπλό τζάμι, πάντα με αέριο χρησιμοποιούμε. Μειονέκτημα τεράστιο, προφανώς. Δεν ανοίγει. Είναι ότι δεν ανοίγει. Πλεονέκτημα. Γιατί να επιλέξει κάποιος να βάλει τέτοιο σταθερό για αυτή παράθυρο? Τη φωτογραφία ακριβώς που σου έχω ποστάρει. Μόνο για να βλέπεις έξω το ωραίο περιβάλλον. Έτσι. Απλά το σταθερό πρέπει ο συνάδελφος αρχιτέκτονας ή ο συνάδελφος πολιτικός μηχανικός να έχει μεριμνήσει και τον τρόπο που θα καθαρίζεται απ' έξω.
Το από μέσα είναι εύκολο. Το από έξω μην είναι κανένα μπαλκόνι, δηλαδή κανένα τείχος που έχει κάτω 10 μέτρα ύψος και δεν μπορούμε να το καθαρίσουμε με τίποτα. Μάλιστα.